βλέπουμε. Δεν μιλούσε, δεν μιλούσε, ντύθηκε γαμπρός. Βλέπουμε κάποια πλάνα εδώ από τον Πέτρο Νάζο και τον Μύκονος Live TV, τον οποίο και έχουμε μαζί μας. Βλέπω την ύφη με το μακριμάνικο νηφικό και σκέφτομαι τη ζέστη που είχε χθες, παιδιά, και την υγρασία. Υγρασία. Και συμπάσχω μαζί της. Καλημέρα, Πέτρο μου, τι κάνεις? Καλή εβδομάδα. Καλημέρα σε όλους, καλή εβδομάδα. Ελπίζω να έχω μισή ώρα να σας μιλήσω για αυτό το γάμο. Μισή μία ώρα, βρε, μην βγάλουμε άλλο θέμα. Να γίνει την εκπομπή, πάρε. Ντάνος, στο αεροδρόμιο είσαι. Πού είσαι? Στο αεροδρόμιο είμαι. Για σας δουλεύω. Τι να κάνω, σας αγαπάω. Είναι και το τελευταίο θέμα του Μύκονος Live TV. Και μια φορά είπα και εγώ να πάω σαν καλεσμένος και τελικά... Και τελικά κατέληξες να κάνεις ρεπορτάζ. Και εμείς αγαπάμε, είναι αμοιβαία τα αισθήματα. Πες μας λίγο πώς πέρασες, τι κρατάς από την χθεσινή ημέρα και αμέσως μετά να δούμε και ένα βίντεο και να το σχολιάσουμε παρέα. Αλλά δώσε μου έναν τίτλο για αυτή τη βραδιά. Καταρχήν όλοι ήμασταν κατασυγκινημένοι γιατί με τον Γιώργο που έχω κάνει λίγες διακοπές μαζί του έχουμε καταλάβει και τις αξίες της ζωής. Τι σημαίνει η μάνα μας, τι σημαίνει η εκκλησία. Ήταν πολύ όμορφο αυτό να τα ξαναβλέπουμε σε έναν άνθρωπο ο οποίος προήρθε από ένα survivor, από ένα παιχνίδι με λίγα λόγια. Βέβαια ότι είχε ηθικές αρχές και αξίες και πίστη ήταν κάτι που δεν έκρυψε ποτέ. Θυμάμαι τότε στο survivor που είχε το σταυρό του και είχε κατηγορηθεί γι' αυτό. Πάντα φιλούσε το κομποσκήνι του, έχει μιλήσει για την αγάπη του για τους γονείς του. Πάει για Μητροπολίτης, αλλά αποκλείεται αφού παντρεύτηκε. Όχι, μήπως πάει για θέση πρόεδρου σε άλλο κόμμα, γιατί κατάλαβες, ο καθένας με τα ιδανικά του. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι έγινε χθες. Βλέπουμε και ωραία πλανάκια. Η Δήμητρα Βαμβακούση, όσοι την είδαν, πέραν το ότι είπαν ότι είναι μια κούκλα, κατάλαβαν ότι είναι έγκυος. Η ίδια το παραδέχτηκε. Ήταν κάτι που το συζητούσαν οι καλεσμένοι. Κοιτάξτε, δεν θέλουν να το παραδεχτούν. Εντάξει, και καλά κάνουν. Αλλά πολλοί είδαν την όμορφη κυλίτσα της και καταλάβαν ότι σίγουρα είναι έγκυος. Εμείς τις ευχόμαστε, αν ισχύει και συμβαίνει, γιατί η ίδια θα επιβεβαιώσει το πότε. Εμένα απλά μου το είπανε σαν πληροφορία οι καλεσμένοι. Πολύ αρνητική την Παρασκευή που παίξαμε προφανώς, κάτι δηλώσεις της. Τίνα δεν ήθελε κάποιοι να θεωρήσουν ότι παντρεύεται μόνο και μόνο για αυτό το λόγο. Ιδιαίτερον εκάτερον, παντρεύεσαι και γι' αυτό. Μα συμβαίνει το ευτυχές, τι θα κάνουμε δηλαδή. Λοιπόν, ωραίο φίλοι παθιασμένο να ζήσετε παιδιά. Πάμε να δούμε ένα βίντεο ωραίο και μας περιμένεις εκεί για να το σχολιάσουμε παρέα. Με τα ιερά δεσμά του γάμου ενώθηκαν η Δήμητρα Βαμβακούση και ο Γιώργος Αγγελόπουλος το απόγευμα της Κυριακής στον Ιερό Ναό των Αγίων Ισιδώρων στο Λυκαβητό. Το ζευγάρι επέλεξε για κουμπάρους τους καλούς τους φίλους Αναστάσιο Ντούγκα και Ειρήνη Λουπασάκη, ενώ οι καλεσμένοι τους ξεπέρασαν τους 500. Ο Γιώργος Αγγελόπουλος έφτασε στο σημείο λίγα λεπτά μετά τις 5, φορώντας ένα μαύρο κουστούμι, ενώ η άφιξη της νύφης έγινε λίγο πριν τις 6, συνοδευόμενη από τον κουμπάρο της Αναστάσιο Ντούγκα και το θείο της. Μάλιστα, στη θέα της νύφης, ο γαμπρός δάκρυσε. Πριν μπουν στην εκκλησία, αντάλλαξαν μερικές τρυφερές αγκαλιές, ενώ η συγκίνησή τους ήταν φανερή. Αφού πραγματοποιήθηκε το μυστήριο, το ζευγάρι βγήκε στον προάβλιο χώρο της εκκλησίας. Οι καλεσμένοι περίμεναν για την καθιερωμένη στιγμή που θα πέταγαν το ρύζι, ενώ αργότερα ο Γιώργος Αγγελόπουλος και η Δήμητρα Βαμβακούση μπήκαν στο αυτοκίνητό του για να μεταφερθούν στο χώρο της δεξίωσης. Ευχηθούμε τα καλύτερα στο ζευγάρι να ζήσουν. Είναι ίδιος ο Γιώργος, τον ξέρω χρόνια πριν μπει στο παιχνίδι και χαίρομαι που είναι ο ίδιος και χαίρομαι για όλο αυτό που του συμβαίνει. Δύο να αθώσπαρτον, να ευτυχήσουν, να είναι να πάνε τα πράγματα ζωή τους όπως τα επιθυμούν. Μια ευχή για το ζευγάρι. Τα καλύτερα. Τα καλύτερα να είναι πάντα ευτυχισμένοι και να ζουν τη ζωή τους όπως αυτοί αγαπούν. Να είναι ευτυχισμένοι, τους εύχομαι να είναι πάντα μαζί, χαρούμενοι και ευλογημένοι. Τους εύχομαι να ζήσουν, να είναι ευτυχισμένοι. Νομίζω ότι έρχεται και το παιδάκι σύντομα. Έτσι διέκρινα λίγο τουλάχιστον με... Η
Λίγο πριν ξεκινήσει το γλέντι, ο Γιώργος Αγγελόπουλος πήρε το μικρόφωνο και μίλησε στους καλεσμένους του. Ο ίδιος αναφέρθηκε στην απουσία της μητέρας του από το γάμο και δεν μπόρεσε να κρύψει τη συγκίνησή του. Σήμερα είναι μια σημαντική ημέρα για εμάς. Αυτό που ήθελα να πω, όχι μια χαρά απλά, δεν θέλω να ξεχάσω γιατί όταν μπορούσε μου το είπε. Να σας ευχαριστήσω εκ μέρους της μητέρας μου. Και εύχομαι όλα τα παιδιά να έχουν γεμάσει τη δική μου. Ευχαριστώ. Στη συνέχεια, το λόγο πήρε η Δήμητρα Βαμβακούση, μιλώντας για τη μητέρα του Γιώργου Αγγελόπουλου. Πέρα από ο Γιώργος με τη μαμά του έχει ένα πολύ ιδιαίτερο θέσιμο, το οποίο δεν το συναντάμε σήμερα. Η αλήθεια είναι αυτή. Σπάνια. Και είχα την τιμή να τη γνωρίσω και είναι ένας καταπληκτικός άνθρωπος. Ένας... δεν είναι μόνο ότι αγαπάει. Δεν είναι μόνο ότι αγαπάει το Γιώργο. Είναι άνθρωπος με άλλο κεφαλαίο. Δεν ξέρω πώς αρέσει να περιγράψω. Αξίζει να σημειώσουμε ότι όπως έχει γίνει γνωστό, η οικογένεια του Γιώργου Αγγελόπουλου ταλαιπωρείται το τελευταίο διάστημα καθώς η μητέρα του βρίσκεται στο νοσοκομείο. Στη συνέχεια, ακολούθησε γαμήλιο γλέντι. Είναι μια σπουδαία μέρα για εμάς. Πώς το ζήσατε, συγκινηθήκατε. Παντρευτεί, καταλαβαίνει. Τώρα αρχίζουμε και καταλαβαίνουμε και εμείς. Του πάτησε το πόδι. Όλο αυτό είναι για. Πώς θα το πω τώρα, κόλπο. Το να πάτε στο πόδι. Είναι οδηγία του Ευαγγελίου να φοβάται τον άντρα, που σημαίνει να τον σέβεται για τον αγαπάει, όπως και ο άντρας πρέπει να τον σέβεται για τον αγαπάει. Αυτό είναι καθαρά. Τα υπόλοιπα. Με κοίταξε εκείνη τη στιγμή και ο κουμπάρος. Δηλαδή, του φάνηκε και περίεργο που δεν τα έκανα. Και μετά γυρνάω του και τα λέω: εντάξει, άμα το ζητάει ο οργανισμός, παιδιά, δεν έχω πρόβλημα. Λέει: κάτσε καλά. Είσαι συγκινημένος. Παιδιά, δεν είναι. Ακούστε, δηλαδή, ακόμα και συγκινημένος να είμαι, δεν θα ήθελα να πω περισσότερα. Είναι μια στιγμή που καταφέραμε να φτάσουμε όλοι μαζί. Κάποιοι καλεσμένοι σας μίλησαν για εγκυμοσύνη. Κάποιοι καλεσμένοι σας. Να σας απαντήσει η Δήμητρα, που είναι γυναίκα, και εγώ δεν θα πω κάτι. Ναι. Μόνο που το θίγουμε για μένα δεν θα ήθελα. Αλλά επειδή το είπαν κάποιοι καλεσμένοι. Δεν θα ήθελα να μου ξαναγίνουν τέτοιες ερωτήσεις και θα ήθελα να εκφράσω και να πω το εξής. Όταν ρωτάνε τέτοια πράγματα μια γυναίκα, πρέπει να σκέφτονται πρώτα. Αυτή η γυναίκα μπορεί να κάνει παιδιά. Θέλει να κάνει παιδιά. Είναι εντάξει αν της έχει τύχει. Μπορεί να το διαχειριστεί. Έχει βοήθεια. Δεν έχει βοήθεια. Είναι μόνη της. Μόνο αυτό θέλω να πω και να σεβαστούμε όλοι μια κατάσταση οποιασδήποτε γυναίκας και να μην κάνουμε τέτοιες ερωτήσεις γενικά. Εντάξει. Σας ευχαριστώ όμως που μας πείτε. Πάντα ευτυχισμένοι, χαρούμενοι, να έχουν υγεία και να ριζώσει η σχέση τους. Ευχόμαστε να είναι ευτυχισμένοι, να ζήσουν με αγάπη, ειρήνη, έρωτα πολύ, πολλά παιδιά. Έτσι, να γεράσουν στο ίδιο μαξιλάρι. Τι ωραίο. Να είναι πάντα καλά, με το καλό και το μωράκι τους, γιατί από ό,τι κατάλαβα η Δημητρούλα είναι και έγκυος. Να είναι πάντα ευτυχισμένοι. Το κατάλαβες από μόνη σου ή το είπανε? Νομίζω είναι πασιφανές, έχει κυλίτσα.
να ζήσουν, να είναι πάντα τόσο ερωτευμένοι, ευτυχισμένοι και όλα τα καλά και να ευχαριστηθούν σήμερα τη μέρα. Πώς είδες συγκινημένους? Πολύ. Ναι. Πολύ. Λοιπόν, πάμε να τα πάρουμε με λένε τη σειρά. Λένε πάντως γάμο, όταν βρέξει το γλέντι είναι γούρι. Ναι, νύφη, ναι, βρεγμένη, ποτέ κλαμμένη. Ναι, ναι. Θα συμφωνήσω. Νομίζω ότι αυτό το λένε. Δεν το λέω για το γούρι, προ για τα παιδιά, αλλά συνήθω είναι για τον μπράβο. Και σε μένα το είχαν πει στι 5 το πρωί που. Και μένα έβριξε, μπουρίνι. Ναι, αλλά είστε ακόμα. Μια φορά, ναι, ρε, έχουμε τον